Καλησπέρα, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στην ηλικιωμένη, την οποία λίστεψαν, φήμωσαν και την χτύπησαν στο κεφάλι με σκοπό να της αποσπάσουν χρήματα που έκρυβε στο σπίτι της. Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να αντισταθεί στους ληστές, ωστόσο μία μέρα αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Χιόνι ονομάζεται το νέο καιρικό φαινόμενο που θα πλήξει την Ελλάδα, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν αισθητά και με χιονοπτώσεις να σημειώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Τι καιρό θα κάνει στην Κρήτη και πότε η χιόνι θα εμφανιστεί στο νησί? Ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη να μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, τον 4ο Μαραθώνιο Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου στα Χανιά. Μπες στο neakrite.gr και δες το βίντεο που θα σε κάνει να δηλώσεις αμέσως συμμετοχή στο Μαραθώνιο. Πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. neakrite.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου. Thank you.